Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, το βραδινό μας vlog. είπαμε σιγά σιγά επανερχόμαστε στην κανονικότητα μας. Ε, έχω μια παράκληση η οποία καταγράφηκε κάτω από ένα live και είπα στη φίλη που, το, ε, που μου, το, μου το ρώτησε αυτό κατά τη διάρκεια του live να μου το στείλει σε μήνυμα, μου το έχει στείλει σε μήνυμα είναι εγώ, εγώ Επιτσόκου, είναι μια φίλη από το κανάλι και επειδή μου το έχει γράψει σε πόνιμα γι' αυτό λέω το όνομα της και μου δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ένα θεωρητικό αλλά ταυτόχρονα και πρακτικό βλόγκ. «Θέκλα μου γλυκιά καλησπέρα», είχε γράψει εγώ. «Έχω μια παράκληση. Αφιέρωσε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σου για να μας πεις πώς τον διαχειρίζεσαι». Τον χρόνο δηλαδή. «Πώς καταφέρνεις και διαβάζεις όλα μας τα σχόλια και απαντάς με καρδούλα <κοίλιο> ή και σχόλιο αν χρειαστεί» ακόμα και σε live μεταδόσεις διαβάζεις και παράλληλα μιλάς. Επίσης, πώς καταφέρνεις να απομονωθείς για να γράψεις. Ευχαριστώ εκ των προτέρων και αδειμονώ να ακούσω και να θαυμάσω. Φιλάκια και όνειρα γλυκά επειδή βράδυ που το εγώ Μπιτσόκου. Εγώ μου ε, δεν έχεις και πολλά να θαυμάσει. λοιπόν, είχε καιρό που ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα, για τη διαχείριση του χρόνου. Και σε ευχαριστώ πολύ εγώ που μου δώσες την ευκαιρία με αυτό το ερώτημα. Γι' αυτό όταν το πέταξε στο live σου είπα στείλε μου το σε μήνυμα για να μπορέσω να το κάνω vlog και μου, δώ, μου δίνεις την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας τον τρόπο με τον οποίο, ε, το, τη μέθοδο στην οποία κατέληξα μετά από, την, από πολλά χρόνια προσπάθειας, δοκιμής και λάθους. Λοιπόν, καταρχάς δεν είμαι super woman. δηλαδή δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο που δεν έχουν οι υπόλοιποι άλλοι άνθρωποι. Δεν έχω κάποια ευφία που είναι, είναι πολύ ψηλή, είναι, είναι μες στα φυσιολογικά όρια η ευφία μου, δεν έχω, κάτι, δεν έχω μαγικές δυνάμεις. Τι έχω καταλάβει όμως από πολύ νωρίς στη ζωή μου. Έχω κατανοήσει ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και ότι είτε τον αφήνουμε ανεκμετάλλευτο και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε, είτε τον χρησιμοποιούμε προς όφελός μας. Για να είμαι ειλικρινής και να δώσω και τα εύσημα εκεί που αξίζουν, Έχω μάθει για τη σωστή διαχείριση του χρόνου πάρα πολλά από τον πατέρα μου. Ο πατέρα μου, ο πατήρα Ανδρέα, ο παπά όπω το λέμε εμεί, είναι ένα άνθρωπο πάρα πολύ πρακτικό και αποτελεσματικό. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου και οι δύο γονεί μου εργάζονταν και ο πατέρα μου μάλιστα είχε την εργασία του και το λειτουργήμά του. Δηλαδή, το πρωί πήγαινε στα σχολεία στη μέση εκπαίδευση όπου δίδασκε ω θεολόγο, που στη συνέχεια είχε και διευθυντικέ θέσει. Πράγμα που του έδινε που του έδινε περισσότερε ευθύνε. Και τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα ασχολούνταν με την ενορία μα, με, τη, με, τα, με, τα μυστήρια, με, τις, με τα κατηχητικά, με του κύκλου μελέτη Αγία Γραφή, με ταξίδια τα στο εξωτερικό που είχαν σχέση με το Ευρωαποστολικό Έργο, με κατασκηνώσει το καλοκαίρι κλπ. κλπ, κλπ. Για να μπορέσει ο πατέρα μου να τα κάνει όλα αυτά. Επειδή ο μπαμπά μου είναι ένα άνθρωπο αυτοδημιούργητο, με την έννοια του ότι όταν μεγάλωνε, ε, ήταν δύσκολα τα πράγματα στο σπίτι, γράφω για αυτά στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Ε, ήταν ένας μαθητής ο οποίος είχε την τύχη και την ευλογία να βρεθούν στον δρόμο του κάποιοι καθηγητές, θεολόγοι που τον ενέπνευσαν και τον βοήθησαν να μπει στο δρόμο ε, που ήταν σωτηρία για εκείνον τη δεκαετία του 60, να μπει στον δρόμο της, α, της εκκλησιαστικής ζωής, η οποία εκκλησιαστική ζωή έχει πρόγραμμα και ο οποίος κατάφερε να σπουδάσει εργαζόμενος παράλληλα. Δηλαδή, επειδή ήταν δύσκολες οι συνθήκες στο σπίτι των παππούδων μου, να το πω έτσι, αντάχει όταν ήταν ο πατέρας μου 10 ετών, πέθανε στην αγκαλιά του την πρωτοχρονιά του 1959, ο μεγαλύτερος του αδερφός ο Πέτρος, ο Μακαρίτης, 13 ετών από καρδιά. Στη συνέχεια ο παππούς, που ήταν ένας άνθρωπος που λένε ότι του μοιάζω, σε κάποια πράγματα, ήταν έτσι έξω καρδιά. Ηταν γλεντζέ, ήταν ηταν Κύπρος που είχε ζήσει χρόνια πολλά στην Αλεξάνδρεια. Είχε πάει 15 ετών στην Αλεξάνδρεια και επέστρεψε πίσω έχοντα έτσι εκείνη τον κοσμοπολιτικό αέρα τη Αλεξάνδρεια, τη Αιγύπτου, ε, των Ελλήνων τη Αιγύπτου, του ελληνισμού τη Αιγύπτου. Ένα άνθρωπο γλεντζέ, έξω καρδιά, επιτυχημένο επιχειρηματία, ε, ο οποίο δυστυχώ κατέληξε στον αλκοολισμό α, στην προσπάθεια του να διαχειριστεί το πένθος του, του, μεγάλου του γιου που είχε πεθάνει και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η οικογένεια να χάσει τις ισορροπίες της, να χάσει ο παππούς στη δουλειά του και ο μπαμπάς να βρεθεί στην εφηβεία του να είναι γονιοποιημένο παιδί και να μην μπορούν οι γονεί του να τον σπουδάσουν ώστε να εργαστεί και να σπουδάσει παράλληλα. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα... σύντομα το γεγονό ότι ο πατέρα μου είναι ένα ευφύ, άνθρωπο, πολύ ευφύ άνθρωπο, τον βοήθησαν να μάθει να οργανώνει το χρόνο του, ούτω ώστε να προλαβαίνει τι πολλέ του υποχρεώσει, τι οποίε έκανε με ευχαρίστηση. Αυτό που θυμάμαι πάντοτε από τον πατέρα μου και το θαυμάζω και το αντιγράφω, είναι ότι επέλεγε να κάνει δραστηριότητε που τον γεμίζουν και τον ευχαριστούν. Δηλαδή, μπορεί να του λέγε η Μάνα μου, δεν κουράστηκε, δεν είσαι κουρασμένο, ή να του λέγανε άλλοι και λέει, Όχι, μ' αρέσει. Μου αρέσει να πηγαίνω στην εκκλησία. Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία. Μ' αρέσει να κάνω κηρύγματα. Μ' αρέσει να, 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 διευθύνω την κατασκήνωση το καλοκαίρι. Και μέχρι σήμερα κάνει πράγματα που του αρέσουν και θέλω να πω κιόλας ότι είναι ένας πολύ αισιόδοξο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κανένα θέμα γενετικό ή κληρονομικό που να σχετίζεται με κατάθλιψη, άγχος κτλ. Δεν τα λέμε κι αυτά γιατί κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται ευνοημένοι από τη φύση. Μπορεί, έχει άλλα, ο καθένα κληρονομεί τα δικά του, αλλά δεν έχει κληρονομήσει κάτι που να τον καθιστά μελαγχολικό ή αγχώδη ούτω ώστε να το σαμποτάρει. Εγώ αντιθέτω, έχω γονίδιο για άγχος και κατάθλιψη, το οποίο ε, κατάφερα να το διαχειριστώ όταν διαγνώστηκα ότι είχα αυτό το γονίδιο, δεν διαγνώστηκα ότι έχω την τάση για κατάθλιψη και τέτοια, σε μια ηλικία αρκετά μεγάλη, ήταν, ήμουν πάνω από τα 32-33, το γράφω και αυτό στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» που κυκλοφορεύονται τη ψυχογιός. Εγώ έχω χάσει πολύτιμο χρόνο, επειδή άργησε να γίνει η διάγνωσή μου, και άργησα να κάνω θεραπεία για την κατάθλιψη, που η μόνη θεραπεία που έπρεπε να κάνω ήταν η αντικαταθλιπτική θεραπεία, και έχω χάσει πολύτιμο χρόνο τη δεκαετία των 20 με 30 ετών, όπου ενώ είχα κάθε διάθεση να αξιοποιήσω το χρόνο μου δημιουργικά, δεν τα κατάφερνα γιατί με έριχνε κάτω η κατάθλιψη. Τα έχω πει κι άλλε φορέ. Πήγαινα σε ψυχολόγο, ψυχολόγο που πήγαινα τότε δεν αντίον αντικαθλιπτική θεραπεία, δεν πήρα αντικαταθλιπτική θεραπεία νωρί. Όταν όμω πήρα επιτέλου την αντικαταθλιπτική θεραπεία που τη χρειαζόμουν, μπόρεσα να ισορροπήσω. Δηλαδή να μην έχω την κατάθλιψη και το άγχο να με κρατάνε πίσω και να μπορέσω να εφαρμόσω στην πράξη αυτά τα οποία είχα μάθει Παρακολουθώντα το πώ λειτουργούσε ο πατέρα μου, ο οποίο είναι αποτελεσματικό. Και επίση να αναπτύξω και δικού μου μηχανισμού αποτελεσματικότητα και επιτυχού διαχείριση του χρόνου. Λοιπόν, ο πατέρα μου κάνει κάποια πράγματα, τα οποία θεωρώ ότι είναι must. Καταρχά, ε, κοιμάται κάθε μεσημέρι, κάνει siesta. Μπορεί η siesta του, δηλαδή ο μεσημεριανό ύπνο, η λέξη siesta είναι ισπανική και σημαίνει μεσημεριανό ύπνο, δηλαδή διάλειμμα για μεσημεριανό ύπνο ή απογευματινό ύπνο, κάνει η έστα α είναι και 20 λεπτά, α είναι και μισή ώρα, α είναι και 15 λεπτά, θα ξαπλώσει. Κάνουμε σιέστα, ξεκουραζόμαστε και σωματικά και το μυαλό μας παίρνει μια ανάσα και έχουμε στη συνέχεια ενέργεια για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας, τα χόμπι μας, το τι έχουμε να κάνουμε και, το απογευματι... και τον απογευματινό και τον βραδινό χρόνο. Η σιέστα ιδανικά γίνεται αμέσω μετά το φαγητό. Αυτό ήταν το πρόγραμμα που είχα μάθει εγώ στο σπίτι, ότι τρώμε το μεσημεριανό μα φαγητό και μετά ξαπλώνουμε για σιέστα. Όταν ήμουν μικρή, δεν ήθελα να ξαπλώσω για σιέστα. Ούτε εγώ, ούτε ο αδερφό μου. Θυμάμαι ότι είχε μεσημέρια στα οποία μα έβαζαν να ξαπλώσουμε οι γονεί μου, γιατί και οι δύο έκαναν σιέστα. Και εμεί φεύγαμε από το παράθυρο, φεύγαμε από τον μπαλκόνι και βγαίναμε έξω στη γειτονιά να παίξουμε. Σιγά σιγά όμως μεγαλώνοντας, όταν μπήκα στην εφηβεία και μετά, που ήταν ίσως και από την προεφηβεία, ίσως από τα 10-11 χρόνια, που ήταν πιο κουραστικά τα μαθήματα στο σχολείο, που είχα πολλά φροντιστήρια τα απόγευμα. Θυμάμαι έτσι πολύ συγκεκριμένα ότι η πέμπτη δημοτικού ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για μένα, γιατί έκανα ιδιαίτερα ε, πιάνο, αρμονία, αγγλικά, πήγαινα γυμναστήριο, ε, έκανε και γαλλικά. Είναι στην έκτη δημοτικού που έκανε γαλλικά. Τέλο πάντων, ήταν μια χρονιά που είχα πολλά φροντιστήρια και για μένα ήταν πολύ σημαντικό το να μόλι φάω το μεσημέρι να ξαπλώσω μισή ώρα τουλάχιστον να ξεκουραστώ και να μπορέσω να βγάλω το πρόγραμμα μέχρι να τελειώσω τα φροντιστήρια, να επιστρέψω στο σπίτι, να διαβάσω, να κοιμηθώ, να φάμε, να κοιμηθώ και να μπορέσω την να άλλη μέρα πάω στο σχολείο. Επειδή στο σχολείο Είχαν μπει χωρί αυτοπεποίθηση, ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση, επειδή η μητέρα μου ήταν μια πολύ καλή μαθητρία. Ήταν άριστη μαθητρία και ήταν και είναι ευχέστατο άνθρωπο. Ε, και όταν πήγα εγώ στο Δημοτικό Σχολείο, η μαμά μου μου είχε πει πολύ απλά: Ξέρει, όταν εγώ πήγα στο σχολείο, η μάνα μου ήταν μια γυναίκα του χωριού που δεν είχε πάει στο σχολείο, δεν ήξερε κανεί να μου διαβάσει, οπότε ούτε και εγώ θα σου διαβάζω, θα βρει τρόπο να διαβάζει μόνη σου, γιατί δεν γίνεται να σου διαβάσω. Και είχε και τα δίκια τη η γυναίκα, γιατί ήταν κι αυτή φιλόλογο. Οι φιλόλογοι έχουν πάρα πολύ όγκο εργασία στο σπίτι. Ε, εκείνα τα πρώτα χρόνια που ήμουν εγώ στο Δημοτικό Σχολείο, η μαμά μου ήταν στην Ήπεθρο, δηλαδή. Ε, ήταν εκτό πόλη διορισμένη, οπότε έφευγε πολύ πρωί για να πάει στη δουλειά. Ερχόταν αρκετά αργά. Είχε τα μαγειρέματα, είχε τι δουλειέ τη στο σπίτι και καλά μου έκανε. Και θυμάμαι έτσι πολύ χαρακτηριστικά ότι η μάνα μου έπλαινε ρούχα, γιατί η μαμά η μαμά μου είναι έτσι πολύ προσεκτική με την καθαριότητα και τα ρούχα τα ευπαθεί τα έπλαινε στο χέρι. Εγώ ποτέ δεν έχω πλύνει ρούχα στο χέρι ευπαθή μη. Ε, γιατί ήταν τότε που μόλι είχαν έρθει τα πλυντήρια. Είχαμε πλυντήριο ρε παιδί μου, αλλά κάποια ρούχα ευπαθεί τα έπλαινε στο χέρι. Τη θυμάμαι να πλένει στον νεροχήτη και να τη λέω: Μαμά, μπορεί να μου πει την ορθογραφία μου να την γράψω. Ήμουν πρώτη δημοτικού. Και μου έλεγε: Όχι, εγώ δεν είχα κανένα να μου πει την ορθογραφία μου να την γράψω. Να μάθει ποιήμα την ορθογραφία σου και να τη γράφει μόνη σου. Έτσι κατάφερα να αναπτύξω μεθόδους για να καταφέρουν να διαβάζω μόνη μου. Φυσικά αυτό δεν συστήνεται σε όλα τα παιδιά. Σε σχετικό vlog που ίσω κάνουμε με τη Δ. Ριστονή Θεοδοσή, που έχουμε κάνει ήδη αρκετά, που είναι και σχολική και εξελικτική ψυχολόγο μεταξύ άλλων, θα μα πει τη γνώμη τη για το πώ βοηθάμε τα παιδιά μα να αποκτήσουν τη δική του ρουτίνα διαβάσματο. Εγώ, επειδή δεν είχα πολύ αυτοπεποίθηση στο δημοτικό και δεν πίστευα ότι ήμουν ιδιαίτερα καλή, ότι θα τα κατάφερνα, είχα πολύ κίνητρο από μέσα μου ώστε να, να κάνω τη μαμά χαρούμενη, να κάνω τον μπαμπά χαρούμενο, ε, να τα καταφέρω σε κάτι που θεωρούσα δύσκολο και έτσι οργάνωνα το χρόνο μου τόσο, ώστε να καταφέρω να διαβάσω. Και τι, τι κατάλαβα ότι με συνέφερε, μου συνέφερε να σχολάσω από το σχολείο, να φάω, να ξαπλώσω λίγο, να διαβάσω και μετά να βγω έξω να παίξω. Χρόνια πολλά μετά, Διαβάζοντα το βιβλίο του Σκοτ Πέκ, ο δρόμο ο λιγότερο, σταξι... λιγότερο ταξιδεμένο, έπαθα την πλάκα μου όταν είδα. Στη... Το έχω εδώ, αυτό το βιβλίο, κάπου εδώ το έχω. Όταν είδα, δεν κάνω λάθο, το πρώτο κεφάλαιο που μιλούσε για την αρχή τη καθυστερημένη ευχαρίστηση. Ότι είναι καλύτερα να διδάσκουμε στα παιδιά πρώτα να διαβάσουν και μετά να παίξουν, πρώτα να δουλέψουν και μετά να αμυφθούν. Αυτό το έκανα εγώ ίδια στον εαυτό μου. Ε, και αυτό που είχα καταλάβει στην εφηβεία μου και μου το, είχε, μου το έλεγε και ο πατέρας μου είναι κάνε πρώτα αυτά που σε δυσκολεύουν, κάνε πρώτα αυτά που φοβάσαι να κάνει. δηλαδή τα μαθηματικά που για μένα ήταν κάτι δύσκολο ή τη φυσική ή τη χημεία, εντάξει αυτά τα φυσική χημία. χημεία δεν είχαμε στο δημοτικό σχολείο και μετά στο γυμνάσιο και άφησε για το τέλο τα βαθύματα που σε ευχαριστούν παραπάνω και είναι πιο ευχάριστα. Ε, έτσι έμαθα να διαχειρίζομαι το χρόνο μου ε, πρακτικά, γιατί έλεγα, εάν εγώ τώρα, αντί να καθίσω να διαβάσω, πηγαίνω στο ψυγείο, έρχομαι, πηγαίνω στην τηλεόραση, έρχομαι, πιάνω τηλέφωνα, χασομερώ, δεν θα, δεν θα, δεν θα, δεν θα τελειώσω νωρί και δεν θα μπορώ να βγω έξω, γιατί εμεί μεγαλώσαμε σε αλάνε, μεγαλώσαμε σε γειτονιές που βρισκόμαστε όλα τα παιδιά και παίζαμε. Δεν θα μπορέσω έξω να, να βγω έξω να παίξω με την παρέα. Όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, το ίδιο. Είχα, έβαζα πάντοτε πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό να βάζει πρόγραμμα. Να λε αυτό το πράγμα θα το κάνω την τάδε ώρα, αυτό το διάβασμα θα το κάνω την τάδε μέρα, αυτή την εργασία θα την κάνω τώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να μην αναβάλει πράγματα. Δηλαδή να τα κάνει καθημερινά. Έτσι δηλαδή, να έχει μια ρουτίνα για να κάνει καθημερινά αυτά που θεωρεί ότι πρέπει να κάνει. Γιατί δηλαδή, από τη στιγμή που πα να σπουδάσει, οφείλει. Εφόσον επέλεξε εσύ τι θα σπουδάσει, και στην δική μου την περίπτωση επέλεξα μόνη μου τι θα σπουδάσω, και η μητέρα μου είχε πάει πολύ κόντρα στην επιλογή μου γιατί θεωρούσε πω θα έπρεπε να, να πάω για φιλόλογο, γιατί ήμουν πάρα πολύ καλή στα φιλολογικά μαθήματα. Ο πατέρα μου ήταν αυτό που μου είπε: Κάνει ότι κουστάρει και με στήριξε στον απόψυχολόγο. Για μένα ήταν εκ των όνων κάνευ, ασυζητητή το ότι έπρεπε να διαβάζω τα μαθήματά μου, να παρακολουθώ τα μαθήματά μου και να περνάω τα μαθήματά μου, επειδή ήταν αυτό που επέλεξα. Στο Πανεπιστήμιο τι έκανα, πήγαινα σε όλες ανεξαιρέτως τις παραδόσεις, και κρατούσα σημειώσει. Και αυτέ τι σημειώσει μετά τι έδινε και στου φοιτητέ μου και στι φοιτήτρε μου. Δεν είχα θέμα να τι μοιραστώ. Και στι εξετάσει διάβαζα κυρίω από τι σημειώσει. Και έχω περάσει πολύ δύσκολα μαθήματα που δεν έχω ανοίξει καν το βιβλίο του μαθήματο διαβάζοντα τι σημειώσει. Δηλαδή, έλεγα τώρα που γίνεται το μάθημα, δεν θα, δεν θα διασπάσω την προσοχή μου, δεν θα χαζολογήσω, δεν θα πιάσω την κουβέντα με το διπλάνο με το διπλανή. Θα ασχοληθώ με το μάθημα, και όταν τελειώσει το μάθημα, μετά θα πάω για καφέ, μετά θα πάω μια βόλτα, μετά θα πάω για ψώνια, μετά θα κάνω αυτά που με, που με ευχαριστούν. Η αρχή τη καθυστερημένη ευχαρίστηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, Κάνοντα παιδιά, έπαθα την πλάκα μου γιατί δυσκολευόμουν πάρα πολύ να διαχειριστώ το χρόνο έχοντα τη δουλειά μου, που ήταν το γραφείο και στη συνέχεια είχα διοριστεί στο δημόσιο, και τα παιδιά. Ε, ήμουν πολύ τυχερή γιατί ο πρώτο μου σύζυγο μοιραζόταν τι δουλειέ του σπιτιού σε μεγάλο βαθμό. Έκανε μόνο αυτό. Τα παιδιά μπάνιο συνήθω. Ε, έτσι τα, τα, πέντε χρόνια του γάμου, γιατί ήμασταν πέντε χρόνια παντρεμένοι, τα πέντε χρόνια του γάμου μα και που τα τέσσερα τελευταία είχαμε και παιδιά. Ο γιο μου ήταν τεσσάρων ετών όταν χωρίσαμε και η κόρη μου ενάμιση. Υπήρχε μια συνεργασία στο θέμα των παιδιών. Είχε αναλάβει αυτό να κάνει μπάνιο τα παιδιά. Επειδή είναι και φυσιοθεραπευτή, έκανε και μασά τα μωρά όταν ήταν βρέφη. Αυτό πολύ ομο, Τα πιο ωραία πράγματα που νομίζω ότι έχουν πάρει τα παιδιά μου από τον μπαμπά του είναι ότι του έκανε βρεφικό μασά μετά που του έκανε μπάνιο. Ε, και έβαζα πρόγραμμα. Δηλαδή έλεγα πρώτα δουλειά, και μετά παιγνίδι. Το παιγνίδι φυσικά στην ηλικία που ήμουν μητέρα δεν ήταν τίποτα άλλο από το να πάω μια, ένα περίπατο στη φύση, να περπατήσω για μισή ώρα ή το να καθίσω να δω μια ταινία ή το να διαβάσω ένα βιβλίο που μου αρέσει. Δηλαδή ξέρω ότι έχω κάποια πράγματα που μου αρέσει να τα κάνω, τα οποία θα κάνω τις δουλειέ μου πρώτα και μετά θα τα κάνω. Ε, όταν χώρισα, που ήμουν 26 ετών και είχα τον Λάζαρο και την Κυριακή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα διαχειριστώ όλα, γιατί είχα και αποδέχτηκα το διορισμό μου στο δημόσιο τότε. Στην αρχή είχα κλείσει το γραφείο, όπω σα είχα πει και άλλε φορέ. Αλλά σιγά σιγά, μετά από 5-6 μήνε, όταν συνήλθα αρκετά, άνοιξα ξανά το γραφείο, που ήταν είχα και το πρωινό στο δημόσιο, και το απόγευμα το γραφείο και τα παιδιά. Και είχα βρει κάποιου μηχανισμού, ούτω ώστε να τα βγάζω πέρα. Δηλαδή, δούλευα αποκλειστικά τι ώρε που τα παιδιά ήταν στον παιδικό σταθμό, Άπαξ και τελείωνε ο παιδικό σταθμό, τελείωνα τη δουλειά. Δηλαδή, έβαζα το τελευταίο ραντεβού η ώρα 6, έκλεινε ο παιδικό σταθμό η 5. Το έβαζα να τελειώνει εκείνη την ώρα ώστε να πάω να πιάσω τα παιδιά και μετά να μην έχω δουλειά. Είχα βρει την εξή πρακτική που μπορεί κάποιε μαμάδε από εσά να μου πείτε ότι δεν είναι ορθή. Είχα καταλάβει ότι ήταν πολύ ζωηρά τα παιδιά μου και του άρεσε πάρα πολύ να παίζουν και να ανακατεύουν το σπίτι. Είχα κάνει το σπίτι μου child proof, δηλαδή σπίτι το οποίο ήταν φιλικό για παιδιά, δεν υπήρχαν γωνίε, δεν υπήρχαν πράγματα που έσπαζαν. Του άφηνα να παίζουν ελεύθερα και μέσα στο σπίτι και στην αυλή. Του είχα ένα πρόγραμμα ότι στι 9 το βράδυ, στι 9.30 το βράδυ, θα φάμε, θα κάνουμε τον μπάνιο μα και θα πάμε για ύπνο. Και μετά που πήγαινα για ύπνο, τότε έπαιρνα μια μαύρο σακούλα, μια σακούλα των σκουπιδιών, γύριζα όλο το σπίτι και την αυλή και μάζευα τα σκουπίδια, τα πράγματα που είχαν ρίξει, τακτοποιούσα τα παιχνίδια του, έκανα κι εγώ ένα ντου και καθόμουν να χαλαρώσω. Δηλαδή, είπα, αντί να του τρέχω συνέχεια ξοπίσω και να του λέω, μάζεψε αυτό. Και μιλάμε τώρα για παιδιά νύπια, ε! Και παιδιά στι πρώτε τάξει του νομικού σχολείου, δεν μιλάω για παιδιά 15 και 16 χρονών. Και το πείραμα που έκανα με τα παιδιά είχε επιτύχει, γιατί τώρα και ο ένα και ο άλλο, ο Λάζαρο είναι σχεδόν 23, θα είναι το 13 Αυγούστου, θα γίνει 23, και η Κυριακή που είναι 20 ετών, είναι νοικοκύριδε. Δηλαδή και στι σπουδέ του μένουν μόνοι του, καταφέρνουν και μαγειρεύουν, ψωνίζουν, συγγυρίζουν τα σπίτια του. Ε, δεν έχουν γίνει ασυγύριστοι ή ε, χωρί ρυθμό, γιατί έλεγα, όταν είσαι παιδί, είσαι παιδί, όταν μεγαλώσει, σιγά σιγά αποκτούσαν υπευθυνότητε μέσα στο σπίτι, όχι όμω πολλέ, γιατί πάντα του έλεγα αυτό που μου έλεγε και εμένα η δικιά μου η μάνα. Δεν είναι ανάγκη να κάνει δουλειέ από πολύ μικρή, γιατί θα έχει όλη σου τη ζωή να κάνει δουλειέ. Και εγώ δεν, δεν επέμενα ιδιαίτερα στο να κάνουν τα παιδιά δουλειέ, είχαν όμω κάποια καθήκοντα. Π.χ. ο Λάζαρο, άμα έγινε 12 ετών και μετά, είχε το καθήκον να παίρνουν τα σκουπίδια έξω. Εντάξει, το οποίο τώρα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτέ τι μέρε που διαμένει μαζί μου, όπω γνωρίζετε λόγω τη καραντίνα για την επιδημία του κορονοϊού. Ε, πάει από μόνο του και αδειάζει τα σκουπίδια. Και του λέω: Θυμήθηκε την παλιά σου δουλειά. Ε, ή για την Κυριακή, για παράδειγμα, όσο έμενε μαζί μου πρωτού πάει να σπουδάσει, που τη αρέσει πάρα πολύ η ζαχαροπλαστική και η μαγειρική, όταν μαγείρευε ή όταν έφτιαξε, έφτιαχνε ε, γλυκά και αυτο, αυτοποιήματα και τέτοια, η συμφωνία μα ήταν να πλύνει τα πιάτα μετά. Δηλαδή τέτοια πράγματα, όχι πολλά πράγματα, γιατί θεωρούσα ότι όπω με είχα μεγαλώσει εμένα, ότι. Οι υπευθυνότητε σου μέχρι να τελειώσει το σχολείο είναι τα μαθήματά σου, τα φροντιστήριά σου και όχι οι δουλειέ του σπιτιού. Με τον ίδιο τρόπο, είχα μεγαλώσει και τα παιδιά. Ε, τώρα, όσον αφορά αυτά που ρωτά εγώ για το πώ διαχειρίζομαι το χρόνο τώρα, ώστε να μπορώ να απαντάω στα σχόλια, κάνω prioritize που λένε οι Βάζω προτεραιότητε. Λέω ότι είναι πιο σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή για μένα. Το πιο σημαντικό πράγμα όσον αφορά στο κανάλι στο YouTube είναι να έχω έλεγχο του περιεχομένου του καναλιού. Γιατί το έχω πει και άλλες φορές, είναι ψυχοεκπαιδευτικό το κανάλι. Στο κανάλι ε, εκφράζω απόψεις οι οποίες ε, θέλω να είναι χρήσιμες και ε, το λένε, να είναι, είναι χρήσιμε και ε, επικοδομητικέ. Οπότε έχω κατεβάσει, έχω ψάξει και με βοηθάει και πάρα, πάρα πολύ και η τεχνολογία στο να τα καταφέρω να είμαι ε, αποτελεσματική. Έχω κατεβάσει την εφαρμογή του YouTube Studio πάνω στο κινητό μου, όπου κάθε φορά που έρχεται σχόλιο, έρχεται, το, έρχεται μήνυμα για το σχόλιο και το μπαίνω κατευθείαν και βλέπω το σχόλιο. Και ε, στα, στο Gmail μου έρχονται οι απαντήσεις σε σχόλια που έχω κάνει. Δηλαδή οπότε... Ε, άμα ανεβάζω ένα, ένα βίντεο, έχω μια ρουτίνα, ανεβάζω το βίντεο, μοιράζομαι το βίντεο στο facebook, στο linkedin, στο instagram, στο twitter και στο blogspot και μετά την επό, το επόμενο μισάωρο, μια ώρα που ανεβαίνει το βίντεο, έχω έγνοια και κοιτάω τα σχόλια και κατά τη διάρκεια της μέρας, ένα μισάωρο περίπου, ξανακοιτάω τα σχόλια. Δηλαδή το κάνω, δεν, δεν τα αφήνω να μαζευτούν πολλά, γιατί άμα τα αφήσει να μαζευτούν πολλά, μετά δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Έχω πάντοτε αυτή την αρχή ότι δεν αφήνω δουλειέ να μαζευτούν. Δεν αφήνω πολλά ρούχα άπλυτα να μαζεύονται να γίνονται στίβε. Γι' αυτό το λόγο μπορεί να βάζω και κάθε δύο μέρε πλυντήριο ή κάθε μέρα πλυντήριο. Εξαρτάται ποιο είναι στο σπίτι και τι δραστηριότητε γίνονται. Όπω και με τα πιάτα. Έχω μάθει, μόλι τρώμε να τακτοποιώ τα πιάτα. Είτε να τα πλένω στο νεροχύτη, είτε να τα βάζω στο πλυντήριο των πιάτων. Γιατί χρησιμοποιώ και πλυντήριο πιάτο, πλένω και στο χέρι. Δηλαδή, βάζω κάθε δύο μέρε πλυντήριο πιάτο και κάποια αντικείμενα που είναι πολύ μεγάλα για να μπουν στο πλυντήριο πιάτο και είναι και ε, σπα, κατά νερού και ηλεκτρικού ρεύματο να βάζει συνέχεια το πλυντήριο πιάτο, τα πλένω στο χέρι. Αλλά το έχω καταλάβει στην πράξη ότι δεν συμφέρει να αφήνει τα πιάτα στο νεροχύτη, συμφέρει μόλι φά να τακτοποιήσει τα πιάτα σου. Τώρα, όσον αφορά στην καθαριότητα του σπιτιού, το έκανα αυτό από παλιά. Είχα μια μέρα στην οποία είτε εγώ ίδια καθάριζα το σπίτι, είτε ερχόταν μια κυρία που ήταν η εργασία τη να καθαρίζει το σπίτι και καθάριζε το σπίτι. Τι υπόλοιπε μέρε δεν κάνω καθαριότητα γενική, κάνω συντηρητική καθαριότητα. Δηλαδή, φροντίζω να μην έχει πράγματα κάτω, φροντίζω να σαπουνίζω να καθαρίζω καλά τι επιφάνειε που μαγειρεύω, φροντίζω η τουαλέτα να είναι καθαρή με αυτά, να, να, γίνονται οι απολυμάνσει με το σπρέι το αντισηπτικό που θα μπαίνει στο κάθισμα κάθε φορά που χρησιμοποιείται η τουαλέτα κτλ. Να διάζονται οι κάλαθοι, αλλά δεν κάθομαι καθημερινά να σκουμπίζω και να σφουγγαρίζω. Το κάνω μια φορά τη βδομάδα. Τώρα που θα είμαι μόνιμη από εδώ και πέρα, θα το κάνω εγώ μια φορά τη βδομάδα. Προηγουμένω υπήρχε άλλη, άλλη, κατανομή εργασιών, το οποίο ήταν δούλευε. Αλλά τώρα επειδή θα είμαι μόνιμη, θα το κάνω μια φορά τη βδομάδα και θα ξέρω ότι τάδε μέρα. Νομίζω Σάββατο θα το κάνω γιατί και παλιότερα ε, που έκανα το, την καθαριότητα μόνη μου την έκανα κάθε Σάββατο. Αλλά δεν την έκανα όλη μέρα το Σάββατο. Έβαζα πρόγραμμα. Το πρωί του Σαββάτου θα ξυπνήσω, θα πιω καφέ και μέχρι τι 1 το μεσημέρι θα έχω τελειώσει την καθαριότητα. Δηλαδή από τι 9 μέχρι τι 1. Και πώ γινόταν αυτό. Πρώτα σκούπισμα και ξεσκόρισμα του σπιτιού, μετά σφουγγάρισμα, συγκεκριμένα πράγματα. Και πλήσιμο τον μπάνιο ή σφουγγάρισμα. Δηλαδή ε, ε, δεν. Αφήνω τον εαυτό μου να γίνει νοχελικό, να πει αι, ωραία, έχουμε όλη τη μέρα μπροστά μα. Έχω πρόγραμμα ότι τάδε μέρα, τάδε ώρα θα κάνω την καθαριότητα, θα κάνω την καθαριότητα. Όπω και με τα vlogs. Από τη στιγμή που σα υποσχ... έχω υποσχεθεί ότι θα κάνω vlogs στι 11 και vlogs, vlogs στι 8 το βράδυ, πάση θυσία θα το κάνω το vlog. Και όπω έχετε δει αυτέ τι μέρε που ήταν έτσι μια μεταβατική περίοδο και με την καραντίνα και με τι αλλαγέ που έγινα στη δική μου ζωή, δεν μπορούσα να κάνω vlog όμω έκανα τα live. Ε, οπότε, από ό,τι έχετε καταλάβει από το πρωί, τώρα επιστρέφουμε στα vlogs. Όχι ότι δεν θα ξανακάνουμε ποτέ live, αλλά γιατί ε, για να μπορέσω να έχω χρόνο να είμαι ε, αποτελεσματική και να μπορέσω να περάσω αυτά τα προσωπικά, ψυχικά, συναισθηματικά που περνάω, και για να μπορέσω να γράψω το επόμενο βιβλίο, πρέπει να μπω σε πρόγραμμα. Οπότε, ξέρω ότι έχω να κάνω τα vlogs. Συνήθω κάνω τα vlogs μαζεμένα. Δηλαδή, μπορώ να κάνω μία μέρα vlogs για τρει μέρε, τι υπόλοιπε δύο μέρε να γράφω. Μετά πάλι να κάνω μια μέρα vlog για τρει μέρε, τι υπόλοιπε δύο να γράφω κτλ. Ε, είχα ένα πρόβλημα φέτο από τον Οκτώβριο και μετά. Είχε δεχθεί το κανάλι μου, όπω και όλα τα άλλα κανάλια, κανάλια είχαν δεχθεί τι συνέπειε του ad apocalypse, όπω λέγεται στο YouTube, δηλαδή το γεγονό ότι ανεβάζαμε τα βίντεο στο YouTube και πολλά από αυτά γίνονταν demonetized, δηλαδή δεν έμπαιναν πάνω διαφημίσει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μου έχει φάει χρόνο, γιατί προσπάθησα να καταλάβω πώ δουλεύει το σύστημα. Έχω μιλήσει και με άλλου YouTubers, το έχω ψάξει. Τώρα με στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι, όχι μόνο από τη δική μου προσπάθεια, από την προσπάθεια όλων των YouTubers παγκοσμίω, έχει βάλει ένα νέο πρόγραμμα διαχείριση των βίντεο προ monetization η εταιρεία Google. Και τώρα έχει αρχίσει και δουλεύει το να ανεβαίνει το βίντεο και να, να, να μην να μην γίνεται, να, μην φε, να εμπένουν οι διαφημίσει από την αρχή, γιατί, παλιά, γιατί, από τον Οκτώβριο μέχρι πριν εβδομάδες εβδομάδε ανέβαινε το βίντεο, το βλέπε ο κόσμο 6-7 views και μετά έμπαιναν οι διαφημίσει. Οπότε αυτό σήμαινε μεγάλη απώλεια στα έσοδα και αυτό μεγάλη δυσκολία. Ελπίζω ότι αυτό έχει επιληθεί. Ακόμη δεν ξέρω, έχουν λανσάρει ένα δοκιμαστικό πειραματικό σχέδιο, στο οποίο κάνει αυτοαξιολόγηση του βίντεο σου χρησιμοποιώ το χρόνο για να κάνω αυτοεξιολόγηση, έχω χρησιμοποιήσει το χρόνο να δω τις οδηγίες που δίνει η ίδια εταιρεία, καταλάβετε τι εννοώ. Παίρνω στα σοβαρά τη δουλειά μου, γι' αυτό μπορώ και την κάνω. Πώ ε, πώς μπορώ να απομονώνω και να διαβάζω και να γράφω. Το γράψιμο είναι πολύ δύσκολο και πολύ διαφορετικό πράγμα. Για να μπορέσω εγώ να γράψω πρέπει να αδειάσει εντελώ το μυαλό. Για να αδειάσει εντελώ το μυαλό, πρέπει να έχω μια μέρα αποκλειστικά αφιερωμένη στο γράψιμο. Από εκείνη τη μέρα να γράφω μόνο, να μην κάνω οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, να ξυπνήσω από το πρωί και να ξέρω σήμερα θα γράψω. Θα ξυπνήσω το πρωί, θα κάνω ντους, θα κάνω την πρωινή μου ρουτίνα, θα πιω τον καφέ μου, θα, θα κάνω τις, ε, τις κινήσεις που κάνω καθημερινά, αλλά δεν θα καθίσω στον υπολογιστή για να τρα... βγάλω βίντεο, δεν θα απαντήσω τηλέφωνα, δεν θα απαντήσω email, δεν θα κάνω βιντεοκλήσεις, τίποτα, μόνο θα γράφω. Και για να γράψεις, θέλεις χρόνο να μπει στο mood, να μπει στη διάθεση του γραψίματος. Δηλαδή, ε, μπορεί να κάθεσαι και δύο ώρες στον υπολογιστή και να μην σου έρχεται έμπνευση, αλλά να επιμένεις εκεί να διαβάζει τα προηγούμενα που έγραψες, να διορθώνεις από τα προηγούμενα που έγραψες, να κάνεις δοκιμές, να γράφεις, να σβήνεις και κάποια στιγμή μπαίνει σε ροή και εκείνη την ώρα που θα μπει σε ροή είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να μην σε διακοπτεί κανεί. και μπορεί να πας και μέχρι τις 6 το πρωί και να γράφεις, τώρα μιλώ για τη δική μου εμπειρία και την ώρα που έχεις την έμπνευση την ακολουθείς. Πολύ σημαντικό πράγμα όμω για να μπορεί να γράψει και για να μπορεί να διαχειρίζει ορθά το χρόνο σου είναι να μην υποτιμάς τη σημασία του ύπνου. Ο ύπνο είναι πολύ σημαντικό για την καλή λειτουργία του σώματο και του μυαλού μα. Ο ύπνο είναι ό,τι πιο σημαντικό που έχουμε για να έχουμε καλύτερη ζωή. Γι' αυτό τι προηγούμενε μέρε σα έλεγα δεν κοιμάμαι καλά ε, και αυτό δεν είναι καλό. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι σήμερα, 13 Μαΐου 2020, χθε το βράδυ είχα συνεχόμενο ύπνο 4 ωρών. Άρα, βελτιώνεται ο ύπνο μου, επανέρχεται και αυτό σημαίνει και καλύτερη λειτουργικότητα των κεφάλων. Επενδύστε στον ύπνο σα, δώστε χρόνο στον εαυτό σα να κοιμηθεί. Οι ενήλικε πρέπει να κοιμόμαστε τουλάχιστον 5, 6, 7 ώρε το βράδυ και σύνολο 7,5 ώρες τη μέρα, τουλάχιστον, δηλαδή μπορεί κάποιοι να τους βολεύει να κάνουν 5, ώρα, 5 ώρες βραδινό ύπνο και 2,5 ώρες σιέστα, να το κάνουν έτσι, αλλά να είναι τουλάχιστον 7,5 ώρες, μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι στην ηλικία μου 45-50 χρονών. Οι νεότεροι θέλουν περισσότερε ώρε ύπνου. Τα μικρά παιδιά, οι έφηβοι κτλ. Οι μεγαλύτεροι επίση μπορεί να θέλουν περισσότερε ώρε ύπνου. Αλλά ένα άνθρωπο μέσα ηλικία και μέσα ψυχοσωματική κατάσταση θέλει τουλάχιστον 7,5 ώρε ύπνου. Ε, ο πολύ ύπνο δεν κάνει καλό. Δηλαδή, ε, δεν μου αρέσει να τεμπελιάζω. Άπαξ και ξυπνήσω, σηκώνομαι. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι αν ξυπνήσω, και αυτό το έχω παρατηρήσει έκτοτε, δεν είναι κάτι καινούριο. Έχω παρατηρήσει ότι αν ξυπνήσω και μείνω μέσα στο κρεβάτι και πιέσω τον εαυτό μου να ξανακοιμηθεί, τότε θα έχω όνειρα που δεν θα μ' αρέσουν, δεν δηλαδή θα έχω αυτά τα όνειρα που σας λέω συνήθως, ότι συγκυρίζω σπίτι, ότι καθαρίζω, ότι κάνω, ξέρω εγώ. Είναι. Ε, άμα φτάσει και έρθει το μυαλό σε γρήγορση, προτιμώ να σηκωθώ και να αρχίσω δουλειέ, να αρχίσω τη, την καθημερινή μου ρουτίνα και όταν νηστάξω να πω να κοιμηθώ. Κατάλαβατε. Δηλαδή τον ύπνο τον φυλάω ως πολύτιμο δώρο και δεν μετρώ ως ώρες ύπνου τις ώρες που είμαι μέσα στο κρεβάτι και δεν κάνω τίποτα. Ώρες ύπνου είναι αυτές που όντως κοιμάμαι. Λοιπόν, είναι δύσκολο να απομονωθείς και να γράψεις. Χρειάζεται να είσαι απερίσπαστος. Χρειάζεται να έχεις βάλει σε σειρά τα άλλα θέματα που τυχόν μπορεί να σε απασχολούν. Αυτό ίσως να δίνει και μια απάντηση στο γιατί Κάποιες φορές αφήνω με και δεν κοιτάζω πολύ καλά τι γίνεται γύρω μου. Μπορεί να λειτουργήσω συνεξαρτητικά μέσα σε μια σχέση επειδή είμαι τόσο αφησιωμένη στο να γράψω ή στο να δημιουργήσω που δεν δίνω ενέργεια στο να αναλύσω τι γίνεται γύρω μου. Αυτό είναι ένα από τα ελαττώματα μου, άρα μην το πάρετε σαν συμβουλή. Αυτό που θα έλεγα είναι σημαντικό να έχουμε τουλάχιστον μια ώρα τη μέρα στην οποία να είμαστε μόνοι μα, με τον εαυτό μα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μοναχικότητα και έχω επιλέξει αυτή τη δουλειά ώστε να είμαι όλε τι ώρε μόνοι μου. Ακόμη και τι ώρε που με συνομιλώ μαζί σα, είτε γυρίζοντα βίντεο είτε στα live. Στην ουσία πάλι είμαι μόνη μου, δηλαδή δεν είναι κόσμο γύρω μου. Κόσμο με φυσική παρουσία. Όχι ότι νιώθω μόνη μου όταν είμαι μαζί σα, κάθε άλλο. Ε, και είναι σημαντικό να να έχουμε μια ώρα τη μέρα μόνοι μα, στην οποία να αναλογιζόμαστε αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μα, να αναλογιζόμαστε τη σχέση μα με τον εαυτό μα, να αναλογιζόμαστε τη σχέση μα με τον σύντροφο μα, αν τυχόν έχουμε, τι σχέσει μα με του σημαντικού άλλου στη ζωή μα, ώστε να μην αφήνουμε αφρόντισε τι σχέσει μα. Εγώ ίσω το κάνω αυτό κάποιε φορέ. Ε, μάλλον παρασύρωμαι και το κάνω. Δηλαδή, μπορεί να αφοσιωθώ στη δουλειά, να αφοσιωθώ στι υποχρεώσει μου μέσα στο σπίτι, να αφοσιωθώ στο να είμαι καλή μητέρα, στο να είμαι καλή σύντροφο, στο να είμαι καλή στο ένα, καλή στο άλλο και να μην δώσω πολύ χρόνο για να αξιολογήσω πού βρίσκομαι, τι μου γίνεται κλπ. Αυτό είναι ανθρώπινο φυσικά, μπορεί να μα συμβεί. Δεν μπορεί... Είναι όμω πολύ πιο χρήσιμο εάν αξιολογεί συχνά την κατάσταση, ώστε να μην αφήνει καταστάσει να χρονίζουν που μετά η επίλυση των προβλημάτων που χρονίζουν θα σου φάει αναγκαστικά πάρα πολύ χρόνο. Κάνουμε εξοικονόμηση του χρόνου μα. Τι δηλαδή με ρωτάτε, πώ εξοικονόμω τον χρόνο. Τώρα, πώ καταφέρνω να διαβάζω τα σχόλια και ταυτόχρονα να μιλάω, δεν τα πολύ καταφέρνω γιατί δεν διαβάζω και όλα τα σχόλια και δεν απαντάω και σε όλα τα σχόλια έχω μάθει από μόνη μου τον εαυτό μου να διαβάζω γρήγορα. Δηλαδή από την πρώτη δημοτικού που άρχισα να, μάθω, που άρχισα να διαβάζω, επειδή δεν είχαμε τηλεόραση στο σπίτι και επειδή ε, οι γονεί μου είχαν και έχουν τεράστιε βιβλιοθήκε στο σπίτι, πολύ πιο μεγάλε από τι δικέ μου, εγώ εξάλλου πολλά βιβλία τα έχω δωρήσει. Δηλαδή, περίπου 3-4.000 βιβλία τα έχω δωρήσει σε ανθρώπου που τα έχω διαβάσει πολλέ φορέ ή που δεν ήθελα να τα ξαναδιαβάσω, τα δώρησα. Ε, και επειδή διάβαζα πολύ, και για μένα ήταν διαφυγή το διάβασμα, δηλαδή ήταν η τηλεόρασή μου το διάβασμα. Θυμάμαι είχε ολόκληρου τόμου ο πατέρα μου, χριστιανικά περιοδικά, το οποίο τα οποία τα ξεφύλιζα. Η ζωή του παιδιού, το προ την Ήκη, ενώ όσοι είσαστε. έρχεστε από το χώρο τη Εκκλησία και των Εκκλησιαστικών Οργανώσεων, θα γνωρίζετε, καταλαβαίνετε ποια είναι αυτά που εννοώ. Διάβαζα με θρησκευτικού ει φύση βεβαίω. Διαβάζαμε όμω και Σολτσενίτσι, διαβάζαμε όμω και Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη κλπ. Και επειδή ήθελα να τα διαβάσω όλα τα βιβλία. Πίεζα τον εαυτό μου να διαβάζω γρήγορα. Όμω, θα σα πω το εξή: Ο αδερφό μου, ο οποίο είναι ευφιέστερο από εμένα, δηλαδή η διανοητική του ευφία .E είναι ψηλότερη από τη δική μου, γιατί αυτό συμβαίνει, δεν έχουν όλα τα παιδιά την ίδια ευφία. Ε, από μικρό είχε το εξή: Μπορούσε να διαβάσει ένα ολόκληρο βράδυ ένα βιβλίο. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ήταν καλοκαίρι και είχε, είχε, είχε φέρει ο πατέρα μου το βιβλίο, ένα βιβλίο τη Altizé, δεν θυμάμαι, τη Pinelopis Dέλta. Ένα βιβλίο που ήταν και έτσι χοντρό. Θυμάμαι ποιο ήταν. Ποιο βιβλίο τη Πινενόπιση Δαλήτα ήταν. Ο πατέρα μου, άμα μπει στα σχόλια θα γράψει ποιο βιβλίο ήταν. Κάτι με ένα σκύλο. Και το πήρε ο Θεοδό στι 8-9 το βράδυ, και ήταν αλλημένα, το τελείωσε. Και όχι μόνο το τελείωσε, αλλά μα έλεγε και την ιστορία την οποία θυμόταν. Αυτή την ικανότητα του αδερφού μου, το Θεοδόση. Ψάχνω τώρα να βρω το βιβλίο, ποιο είναι. Ε, είδατε, εγώ δεν θυμάμαι καν το βιβλίο. Αυτή την ικανότητα του αδερφού μου να διαβάζει photo reading. Δεν την έχω. Έχω προσπαθήσει όμως να τη μιμηθώ. Ο Μάγκας. Το βιβλίο ο Μάγκας είχε διαβάσει ο Θεοδόσης. Το βιβλίο ο Μάγκας. Ε, το οποίο ήταν ένα χοντρό βιβλίο. Και ήταν τότε Δευτέρα, Δημοτικού, Τρίτη, Δημοτικού. Και το είχε διαβάσει Σερί. Και εγώ τότε... Ζήλευα με την καλή έννοια, δηλαδή παρατηρούσα τι καλέ ιδιότητε που είχε ο αδερφό μου και προσπαθούσα να του μοιάζω. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχω ζηλέψει ποτέ τον εαυτό με την κακή έννοια και αν το έχω κάνει ε, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή έβλεπα και έλεγα αυτό είναι νέο μοντέλο. Είναι νέο μοντέλο γιατί δύο παιδιά είμαστε. Η μάνα μου δυσκολεύτηκε πολύ να κάνει και εμένα και τον αδερφό μου. Μάλλον εμένα με έκανε εύκολα, αλλά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στον τοκετό το δικό μου. Ήταν πολύ δύσκολο στον τοκετό ο στο δικό μου. Γεννήθηκα 42 εβδομάδων, δηλαδή ήμουνα 9,5 μηνών. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να γεννήσει. Γέννησε με μια πολύ δύσκολη και σαρική. Κινδύνευσε η ζωή τη μετά. Και στην πορεία τη επέτρεψε ο ιατρό να κάνει μετά από τρία χρόνια παιδί. Έκανε τον αδερφό μου και μετά προσπαθούσε να κάνει και άλλα παιδιά και δεν τα κατάφερε. Και άρα είχα εγώ ένα μικρό θαυματάκι μέσα στο σπίτι των Θεοδόση, τον οποίο αγαπού πάρα πολύ και τον αγαπούσα και τον αγαπώ πάρα πολύ. Ο Θεοδόση μοιάζει, ο Λάζαρο μοιάζει πολύ στο Θεοδόση. Δεν είναι οι ίδιοι, αλλά μοιάζουν πολύ. Και ο Λάζαρο θαυμάζει πάρα πολύ τον Θεοδόση και είναι ένα υγιέ πρότυπο Θεοδόση για τον Λάζαρο, αδερφό μου. Σα έχω πει ξανά, αδερφό μου είναι ορθοπαιδικό χειρουργό, είναι πατέρα, έχει μια πολύ όμορφη οικογένεια, ευλογημένη να είναι, χαρούμενη να είναι. Έχει τρία παιδιά. Έχει μια κόρη στην εφηβεία, μια άλλη κόρη η οποία θα γίνει 17 Μαου, 7 ετών, η Ανδριάνα και ο Στέφανος ο οποίος θα γίνει 4 το Αυγούστου, 6 ετών. Wow! Και η μεγάλη φυσικά είναι η Γεωργία, η οποία θα γίνει 18 του Αυγούστου. Η Γεωργία μας, αφού γεννήθηκε το 2006, θα γίνει 14 ετών. Ε... Πάντοτε ήμουν πολύ χαρούμενη για τον αδερφό μου στη ζωή μου. Εξακολουθώ να είμαι και χαρούμενη και περήφανη. Είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρε. Δεν είναι ο τύπο που θα βγει στην τηλεόραση. Δεν είναι ο τύπο που θα βγει στο YouTube. Αλλά είναι διαμάντη. Είναι ο αδερφό μου. Πάντοτε γνωρίζω ότι ό,τι και να μου συμβεί, ε, ε, άμα τον πάρω τηλέφωνο, άμα μιλήσω μαζί του, έχω εκεί έναν σύμμαχο. Το ίδιο φυσικά είσαι και για μένα. Ενώ και ο αδερφό μου το γνωρίζει ότι οτιδήποτε χρειαστεί είμαι εδώ. Ε, δεν είμαστε πολύ εμπλεγμένοι ο ένας με τη ζωή του άλλου επειδή ζούμε και σε διαφορετικές πόλεις αλλά είμαστε αγαπημένοι ε, και όπως το Λάζαρο τον είδατε πως λειτουργεί ο Λάζαρος ε? έτσι λειτουργεί και ο Θεοδός, Βάλω, ο Λάζαρος λειτουργεί όπως το Θεοδός, δηλαδή λίγα λόγια και καλά και πράξεις, ωραίος τύπος. Άρα εγώ από μικρή παρατηρούσα αυτό το θαυματάκι τον αδερφό μου και προσπαθούσα να του μοιάσω και επειδή παρατήρησα... Ότι και το έλεγαν οι γονεί μου με καμάρι, τι ωραία που θεωρώσει διαβάζει τόσο γρήγορα. Προσπάθησα και εγώ να μάθω να διαβάζω γρήγορα. Διαβάζω αρκετά γρήγορα, αλλά δεν διαβάζω τόσο γρήγορα όπω διαβάζει κάποιο ο οποίο έχει το χάρισμα από μόνο του. Αυτά ήθελα να πω για το πώ εξοικονομώ το χρόνο μου. Ανακεφαλαιώνω. Δίνω μεγάλη σημασία στον ύπνο. Είναι πολύ σημαντικό να χαλαρώνει πριν από τον ύπνο. Αυτό το έχω πει και σε ένα βίντεο που μιλούσαμε για την καταπολέμηση του άγχου. Ε, βάζω προτεραιότητε. Βάζω στόχους του οποίους δουλεύω άοκνα για να τους επιτύχω. Ο λόγος που μπορώ να δουλέψω άοκνα για να επιτύχω χάνω τους στόχους μου είναι επειδή επιλέγω οι στόχοι μου να μου είναι αρεστοί. Δηλαδή δεν αναλαμβάνω ένα project αν δεν μου αρέσει. Και όταν ένα project που έχω ήδη αναλάβει δεν σταματήσει να μου αρέσει, το τελειώνω με συνοπτικέ διαδικασίε. Καταλαβαίνετε, ενώ δεν αφήνω στη ζωή μου καταστάσει που να μην μου αρέσουν. Για παράδειγμα, όταν είχα αποδεχθεί τον διορισμό στο δημόσιο, όταν άρχισε η δουλειά στο δημόσιο να, με, να μου κάνει κακό, να είναι τοξικό για μένα το να πηγαίνω δουλειά στο δημόσιο, παραιτήθηκα από το δημόσιο στις 12 Νοεμβρίου του 2004. Και αν διαρωτάσετε γιατί θυμάμαι ημερομηνίε, δεν ξέρω, ονόματα δεν θυμάμαι, τίτλους βιβλίων δεν θυμάμαι, τίτλους ταινιών δεν θυμάμαι, ε, μπορεί να ξεχνάω ποιοι είναι, ημερομηνίε θυμάμαι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Η ε, δόκτωρη στο θα το ξέρει να μα πει. Την είχα ρωτήσει μια φορά, Μήπω έχω σύνδρομο Άσπεργκερ που θέλω να με ημερομηνίε. Μου είπε όχι, 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 δεν ξέρω. Όπω και να έχει. Λοιπόν, ε, είναι πολύ σημαντική η μεσημεριανή σιέστα. Πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτό το οποίο αγαπάμε. Να προγραμματίζουμε ώστε να κάνουμε πρώτα τι δουλειέ μα και μετά να ξεκουραζόμαστε. Και άλλο που το οποίο έχω ξεχάσει να πω είναι ότι αφιερώνω αρκετό χρόνο στη χαλάρωσή μου. Δηλαδή, δύο-τρει ώρε πρωτού πάω για ύπνο, θα κάνω χαλαρή κουβεντούλα, θα βλέπω χαλαρά πράγματα στην τηλεόραση, παρακολουθώ ντοκιμαντέρ συνήθω, ξέρετε ντοκιμαντέρ παρακολουθώ. Ε, παρακολουθώ ντοκιμαντέρ που έχουν σχέση με εγκληματολογία και τέτοια, παρακολουθώ σειρέ που με ενδιαφέρουν. Τι κομμωδίε τι βλέπω μεσημέρι τον αποτρώ. Το βράδυ βλέπω περισσότερα, ε, ε, περισσότερα ντοκιμαντέρ και ταινίε που είναι μυστηρίου και τέτοια, γιατί φεύγει το μυαλό σου από οτιδήποτε σε απασχολεί. Πάει σε αυτό που, που σκέφτεται αυτό το, το, θέμα που σου θέτει η ταινία ή σου θέτει το βιβλίο που διαβάζει κλπ. Και, λοιπά, και μπορεί να χαλαρώσει, να ερεμήσει από αυτά που δεν είναι δικά σου θέματα. Και πολύ σημαντικό είναι να κάνουμε συχνά αυτοκριτική, να παραδεχόμαστε τα λάθη μας, να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις άπαξ και παραδεχθούμε τα λάθη μας και να μην το βάζουμε κάτω. Καθημερινά ξυπνούμε κάθε μέρα και κάθε μέρα είναι ένας αγώνας για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Με αυτόν τον τρόπο, if we value our life, Εάν εκτιμούμε και δίνουμε αξία στη ζωή μας, if we value our time, εάν εκτιμούμε και δίνουμε αξία στο χρόνο μας, then τότε θα μπορούμε να εξοικονομούμε το χρόνο μας και να το χρησιμοποιούμε προς όφελός μας. Και κάτι τελευταίο που ξέχασα να πω, αποφεύγω αχρίαστες κοινωνικές ε, υποχρεώσεις, όπως το να πω σε ένα πάρτι κοσμικό που δεν γουστάρω να πάω, όπως το να πηγαίνω κάπου που δεν θέλω να πάω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή δη, δεν ξοδεύω το χρόνο μου στο να κάνω πράγματα που δεν θέλω. Αντιθέτω, όμω, δίνω πολύ έμφαση στο να κάνω περπάτημα στη φύση. Το καλοκαίρι κολύμπησε στη θάλασσα. Φέτο ελπίζω θα κολυμπήσω αρκετά, γιατί πέρσι δεν πήγα ούτε μία φορά. Φέτο θα τα καταφέρω. Κολύμπη στη θάλασσα. Περπάτημα στη φύση. Χαλάρωση. ύπνος Και no work and no play makes Jack dull boy. Όταν δουλεύει μόνο και δεν παίζει και δεν ξεκουράζει, γίνεται σε χαζό. Άρα, για να υπάρχει αυτή η εγρήγορση της ώρας εργασίας, χρειάζεται να υπάρχει αυτό το lockdown, αυτό το σταδιακή απόσβηση της εγκεφαλικής λειτουργίας, ώστε να μπορέσει να κοιμηθείς. Και ο λόγος που τις τελευταίες 9 μέρες δυσκολεύόμουν πολύ με τον ύπνο ήταν γιατί με απασχολούσαν έντονα θέματα, τα οποία δεν άφηναν το μυαλό μου να σβήσει σιγά σιγά, ώστε να μπορέσω να χαλαρώσω να πω να κοιμηθώ. Αυτά, εγώ ευχαριστήθηκες! Θα δω τις γνώμες σας και τις απαντήσω, όσες απορίες μπορώ να απαντήσω στα σχόλια. Τα φιλιά μου. Καλό βράδυ, σας αγαπάω.